Mr. Ilhan Sabri Ahmed, Parliament Member of the Party PASOK. Thank you very much, Mr. Sabri. Ναι, Mr. Ilhan. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους διαμαρτυρώντες της σημερινής εκδήλωσης για την εξαιρετική τιμή προς το πρόσωπό μου να μου ζητήσουν να απευθύνω μια σύντομη ομιλία αναφορικά με το θέμα «Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα διαφορετικά κίνητρα για την ειρήνη». Η επωνυμία και μόνη της οργάνωσής σας ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την προάσπιση των μονοτήτων αποτέλεσε για μένα πρόκληση προκειμένου να εισφέρω με την εμπειρία μου και τις παραστάσεις μου ως μειονοτικού βουλευτή καταρχήν που κατάγεται και επιλέγεται από το Δράκη για ένα θέμα όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα διαφορετικά κίνητρα για την ειρήνη που αφήνει εδώ και 2 χρόνια βαθιές πληγές στο σώμα της Ευρωπαϊκής Επίτροπης. Και αποτελεί πράγματι σύγκρουση στην Ουκρανία τη δεύτερη μεγάλη αιματοθυσία στην καρδιά της Ευρώπης τα τελευταία 80 χρόνια μετά τα όσα τραγικά ζήσαμε στο τέλος του 20ου αιώνα με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Αν κυρίες και κύριοι, υπάρχει σήμερα ένα ερώτημα, μια αμφιβολία, μια αμφισβήτηση για το πόσο μπορούν στον ταραγμένο και ανασφαλή κόσμο μας να συμβιώσουν ειρηνικά μέσα σε μια ενιαία κρατική υπόσταση, σε ένα κοινό τόπο, σε μια κοινή πατρίδα, πληθυσμιακές ομάδες, με διαφορετικές θρησκευτικές, πολιτισμικές ή εθνολογικές ταυτότητες, μειονότητες αναγνωρισμένες υπό το πρίσμα και την προστασία των διεθνών συνθηκών, η περίπτωση όπως της Θράκης και της μουσουλμανικής μειονότητας είναι ένα κλασικό αντιπαράδειγμα πολέμου. Ένα πετυχημένο μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης που αναδεικνύει ταυτόχρονα και τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν και σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ομή αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθηκών, η επιβολή του δικαίου της πυγμής της δύναμης σε βάρος του διεθνούς δικαίου, η χρησιμοποίηση μειονοτικών ομάδων και πληθυσμών εντός της Ουκρανίας για την αποσταθεροποίηση μιας αναγνωρισμένης κρατικής οντότητας και την de facto δικοτόμησή της αποτελούν πράξεις και ενέργειες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και να αμφισβητήσουν την ελάχιστη νομιμοποίηση υπό οποιοδήποτε πρίσμα και αν εκδηλώνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη από τη φύση της, την ιστορική της διαδρομή και την εμπειρία των 2 παγκοσμίων πολέμων που βίωσε στο έδαφος της να συνεχίζει να υπερασπίζεται στεναρά τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, με αδιαπραγμάτευτη πηξίδα το απαραβίαστο των συνόρων και το σεβασμό των συνθηκών στο πλαίσιο πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Απ' την άλλη πλευρά όμως, παραμένουμε σταθερά αντίθετη και με τη φιλοσοφία της περίκτης της Ευρώπης. Φρούριο που αντιλαμβάνεται την προστασία των αρχών της μέσα από τον διωγμό και την αποξένωση από άλλους πολιτισμούς, που αποδειγμένα συνεισφέρουν στο πλούτο των ιδεών της και συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική της ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτές οι ιδέες και πολύ περισσότερο οι ανάλογες πολιτικές συμπεριφορές κρατών και κυβερνήσεων όχι μόνο δεν προστατεύουν την Ευρώπη και τους λαούς της από την τρομοκρατία, όχι μόνο δεν εμπεδώνουν το αίσθημα της ασφάλειας στις κοινωνίες μας, αλλά βεβαίως προκαλούν έξαρση των εξτρεμιστικών και μισολόγων ομιλιών που αποτυπώνονται στην άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων και κομμάτων που αντιμετωπίζουμε με δραματικό τρόπο εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών. Στη Θράκη, κυρίες και κύριοι, ως μειονότητα που κατοχυρώνει την ύπαρξή της στη συνθήκη της Λοζάνης, δώσαμε και δίνουμε για πολλές δεκαετίες πολιτικές μάχες
για την κατοχώρηση της ετερότητας των δικαιωμάτων μας για την κατάργηση της πρώτης δεκαετίας του 90 διακρίσεων και τη θέσπιση και νομοθέτηση θετικών μέτρων και θετικών διακρίσεων που ενισχύουν το κράτος δικαίου και εμπεδώνουν το αίσθημα της ισονομίας και της ισοπολιτείας στους κόρπους της κοινωνίας μας. Και ενάρθει και στον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης. Αποκλειστικό μας κίνητρο ως μειονότητα ήταν πάντα η ειρήνη, η απομόνωση των ακραίων στοιχείων, όλων των εθνολογικών, θρησκευτικών και ιδεολογικών αποφάσεων, η εμπέδωση της αντίληψης μέσα στην κοινότητα, την ίδια, ότι είμαστε εκεί για να χτίζουμε γέφυρες μεταξύ κρατών και να καλλιεργούμε καθημερινά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους χριστιανούς συμπολίτες μας. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών μας στο κοινό μας σπίτι, που είναι η Ελλάδα, είναι η Ευρώπη. Διαλέξαμε και ακολουθούμε συνειδητά τον δύσκολο δρόμο της συνεργασίας και του διαλόγου. Ξέρετε, κανένας δρόμος για καμιά μειονότητα στον κόσμο δεν είναι στρωμένος ούτε ροδοπέταγμα. Τα στεγανά, οι προκαταλήψεις, οι μνήμες, το αίσθημα των αναπλήρωτων ποθών και στόχων δεν ξεπερνούνται εύκολα από κανένα συλλογικό υποσυνείδημα. Και οι προκάτορες, ναι, οι προκάτορες είναι πάντα εκεί και παραμονεύουν για να ανάβουν τη σπίθα του διχασμού και της πόλωσης. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα λάθη των κρατών και των κυβερνήσεων, οι πολιτικές με εκδικητικό ή εθνικιστικό πρόσημο, λειτουργούν ως κοινοί προκάτορες που αρνούν το αίσθημα της εμπιστοσύνης και υποδαμίζουν τα πάθη και τον εσωτερικό διχασμό, όπως έγινε στην Ουκρανία και εισέβαλε και η Ρωσία, θεωρώντας το δικαίωμά της. Γι' αυτό και ο δρόμος της ειρήνης είναι άπειρος, δυσκολότερος και επίμονος από την εύκολη και τις περισσότερες φορές προσοδοφόρα επιλογή του πολέμου. Τα κίνητρα για την ειρήνη, όσο διαφορετικά και αν είναι μεταξύ τους, με όποιες πρωτοβουλίες και ανακοινώνονται, οδηγούν σε έναν κόσμο με μεγαλύτερη ασφάλεια, εμπιστοσύνη και σεβασμό στα κείμενα των συνθηκών, διασφαλίζοντας την πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών. Αρκεί βέβαια η πρόθεση και ο τελικός στόχος να είναι η ειρήνη και όχι η ρήξη, μέσα από συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, όσο που έχουμε επιβιώσει το αναπόφευκτο του πολέμου, κάτι που έχουμε να δει συμβαίνει, πολλές φορές στο πρόσφατο και απότερο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, και τελειώνω. Στις μέρες μας βρίσκονται όλο ένα και περισσότερους οπαδούς η θεωρία ότι οι μειονότητες συνιστούν βλάβη σε εισαγωγικά για την εθνική ομοιογένεια και την πολιτική σταθερότητα των κρατών και ότι οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι μια περιττή πολυτέλεια και έχει να κάνει με μοντέρνους και νεοτεριστές, οι οποίοι λειτουργούν και ως δούροι ύπη για την αλλίωση της συντεκτικότητας του έθνους, κράτους και των ιδεολογημάτων που στηρίζουν όλο αυτό το αφήγημα της εθνικής καθαρότητας. Είναι αυτές οι θεωρίες που εν τέλει λειτουργούν ανασχετικά για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών και την κατάκτηση του δικαιώματος στη διαφορετικότητα μέσα από την ισότητα ευκαιριών ως αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητούνται όμως τα δικαιώματα κάθε είδους μειονοτήτων, θρησκευτικών, πολιτικών, σεξουαλικών, οποιοδήποτε, με πρόσφατο παράδειγμα της αντιδράσης στη χώρα μας για την ισότητα στο πολιτικό γάμο και την στοχοποίηση των πολιτικών προσώπων που σύγχυσαν το σχετικό νομοσχέδιο και με προσωπικά έχω βιώσει αυτή την εμπειρία επειδή υπεροψήφισα αυτό το νομοσχέδιο και διώκομαι από την κοινότητα ως άνθρωπος που υπεροψήφισε το πολιτικό γάμο μεταξύ των ομόφωνων ζευγαριών. Λέει πώς θα μπορεί ένας μειονοτικός μουσουλμάνος βουλευτής να ψηφίσει κάτι τέτοιο. Σε βάθος υποκρύπτονται η συντηρητική κοινωνική αναδείπνωση των ημερών μας που γεννά η ανασφάλεια δημοκρατία μέσα από τις ενδυνόμενες κοινωνικές αντισότητες και την γκρίζα ζώνη του πολέμου και των αυταρχικών πολιτικών πρότυπων που επεκτείνουν οφάνωρα την ιδρυμή και την απήχησή τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι βλέπω μπροστά μου και ένα πολιτικό σύστημα που δεν διστάζει και δεν διδιάζει μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις και διλήμματα θα προχωρήσει. Με αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε και να παραγόμαστε με γνώμενα τα μεγάλα και τα σημαντικά και όχι τα πρόσκαιρα και τα μικρόφυσικα που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά βλάπτουν την προοπτική.
αρχή της ειρήνης και κοινωνικής χειροθέτησης, το πιο αδύναμο συμπολιτών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σάββη.